Τι γίνεται παιδιά Εδώ είμαι εγώ, είμαι η Μαρία Σολομού Και ακούτε το podcast Όσα ξέρει η Μαρία Γεια, χαμός ε Γίνεται κάποιος χαμός, είμαι πολύ χαρούμενη Έχω πολλά γράμματα Και θα ξεκινήσω σήμερα Διαβάζοντας ένα λίγο μακρύ Όσα ξέρει η Μαρία Με την υποστήριξη του Κούλβιτ Λοιπόν αγαπητή Μαρία Σος για όλα αυτά η έτοιμη καραντίνα. Πριν ένα μήνα περίπου άρχισα να μιλάω για πλάκα, αλλά με ερωτικά υπονοούμενα με ένα παιδί. Με αυτό το παιδί έχουμε μεγαλώσει μαζί. Πειραζόμασταν και υπήρχε μια έλξη, αλλά οι γονεί μου έλεγαν μόνο με τα μάτια. Δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει αυτό, θα δούμε παρακάτω. Καθώ βρισκόμασταν σε μια κλειστή κοινωνία και εκεί επικρατεί αυτή η νοοτροπία. Αυτό το παιδί τα είχε από το σχολείο με μια γνωστή μου για πολλά χρόνια, αλλά χώρισαν σχετικά πρόσφατα και πάμε στο σήμερα. Αρχίσαμε να μιλάμε όπως σου είπα και ξεκινήσαμε και να βρισκόμαστε και όπως είναι φυσικό να κάνουμε και κάτι. Κρυφά από όλου. Μόνο εμείς το ξέραμε και μετά εγώ για να μπορώ να συναντήσω μαζί του το είπα στη μάνα μου για κάλυψη. Αχ, καημένο μου πλάσμα. Εκεί ξεκίνησαν τα πιάνω λάθο, λάθος φυσικά. Η μάνα μου δεν το ενέκρινε και το είπε κρυφά στον μπαμπά μου. Τα είχα υποψιαστεί όλα αυτά, αλλά δεν ήμουν σίγουρη. Έτσι, Άρχισαν οι μπιχτέ και τα υπονοούμενα, οι καυγάδε και οι τσακωμοί. Εν τω μεταξύ, συνέχισα να βρίσκομαι με το παιδί αυτό και πέναγα καλά. Μου αρκούσε όλο αυτό. Πριν λίγε μέρε, εγώ έπρεπε να γυρίσω για σπουδέ Αθήνα και αυτό έμεινε εκεί όπω και δική μου. Όταν έφυγα, ξεκίνησε ένα πόλεμο με του δικού μου για το ότι δεν με σέβεται αυτό επειδή βρισκόμασταν κρυφά και με ποθούσε ερωτικά χωρί να μου έχει ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά του. Και όταν με βλέπει σοβαρά Όπω και αν ακούγεται αυτό. Ναι, όντω ακούστηκε περίεργο αυτό που. Ναι, τέλο πάντων, ναι. Μέχρι που έγινε κάτι που δεν θα ξεπεραστεί και τόσο εύκολα. Είχα αφήσει το λογαριασμό μου ανοιχτό και οι γονεί μου αντί να τον κλείσουν σαν προσωπικό δεδομένο που υποτίθεται ότι είναι. Έκασαν και διάβασαν όλα τα μηνύματα και έβγαλαν τα συμπεράσματά του. Θέλει να ακούσει το συμπέρασμα. Θα σου το πω ευγενικά. Ότι ντρέπονται για τα μηνύματα που αντάλλαξα μαζί του γιατί είναι στην πλειοψηφία του ερωτικά και ότι είναι πρόστιχο όλο το σκηνικό χωρί συνέστημα. Στα είπα πάρα πολύ ευγενικά, να ξέρει. Μάλιστα. Τώρα, εγώ το κακό είναι ότι έχω τρεξίματα και όλο αυτό με φθήνει. Εγώ περνάω καλά. Με αυτό το παιδί μιλάμε καθημερινά, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακριβώ τι έχουμε, αλλά λέω κι εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, βλέποντα και κάνοντα. Αλλά οι δικοί μου δεν με αφήνουν να δω. Θέλουν να δω με τα δικά του μάτια και έχουν ξεκινήσει μια βροχή από μηνύματα και τηλέφωνα με απειλέ, υπονοούμενα και βρυσιέ. Θέλω να μου πει πώ το βλέπει όλο αυτό, και από μένα ότι χάρη θέλει να ξέρει. Μην αποκαλύψει το πραγματικό μου όνομα, εννοείται. Από του δικού μου θεωρούμε μια κολαπτόμενη Λίλα. Οπότε μου κι εσύ έτσι. Λίλα, θα σε λέω, κορίτσι μου. Βρε κορίτσι μου τι έπαθες Κοίταξε τώρα δεν έχω καταλάβει πως χρονών Αλλά λες ότι πας να σπουδάσεις εκεί 20 σε κόβω Δεν ξέρω που μένεις Γιατί φαντάζομαι ότι μένεις σε επαρχία Γιατί δεν είναι δυνατόν Αυτό το μόνο με τα μάτια μου ακούγεται Άλλη δεκαετία, όχι άλλη πόλη, άλλη δεκαετία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχω ακούσει και ποτέ από ιστορία τη γιαγιά μου, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Κλειστή κοινωνία. Καταλαβαίνω ότι πάνω να βρίσκεσαι σε μια κλειστή κοινωνία. Καταλαβαίνω ότι το κουτσομπολιό είναι, δηλαδή δεν προλαβαίνει να βγάλει το πόδι σου έξω από την πόρτα και ότι η γειτονιά, τα ξαντέρφια, τα σόγια, η κυρία στη γωνία, η απέναντι η κυρία που απλώνει τα ρούχα, ξέρει κάθε λεπτομέρεια για τα πάντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει σε μια τέτοια κοινωνία. Και φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο και για του γονεί σου, γιατί οι γονεί έχουν και αυτό το πρόβλημα να μην μάθουν, να μην εκτεθούμε, να μην ξέρει ο κόσμο πώ θα φανούμε. Αυτό το φαίνεσθεν που εγώ ξέρω ερνό κανονικότατα δηλαδή, είναι κάτι το οποίο βασανίζει πάρα πολλέ οικογένειε, γιατί νομίζω ότι και οι γονεί βασανίζονται με αυτό το πράγμα. Δεν βασανίζονται μόνο τα παιδιά, παρόλα αυτά. Κλειστή κοινωνία. Γνωρίζει το παιδί αυτό, τα πάτε πολύ ωραία κτλ. Και, τα λοιπά, και εσύ το λε τη μαμά σου για να σε καλύψει τον μπαμπά σου και είσαι, α πούμε, 20. Πόσο να 18, 19, πόσο να είσαι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Και πια τη σήμερα ημέρα, γιατί κι εγώ, α πούμε, δεν με αφήναν οι γονεί μου να κουνήσω, μέχρι τα 25 μπορώ να σα πω, αλλά δεν μπόρεσα να κάνω σύμμαχο τη μάνα μου. Κάθε φορά που πήγαινα και τη έλεγα κάτι, και τη έλεγα: Μαμά, αυτό και θέλω να κάνω εκείνο, γινόταν στο σπίτι. Αντί να πάρω βοήθεια, ήταν ακριβώ το ανάποδο. Ακριβώ το ανάποδο. Με ξεμπρόστιαζε στον μπαμπά μου και του λέγε: Μην πει τίποτα και βλέπα το μάτι. Εγώ κατευθείαν και τα καταλάβαινα όλα. Είναι συνωμοσία η μαμά και ο μπαμπά. Δεν είναι. Είναι ολόκληρη εταιρεία εκεί πέρα. Πού πα να μπλέξει, παιδάκι μου, εσύ, ότι θα σε καλύψει ή δεν θα σε καλύψει. Όλα τα λένε μεταξύ του. Αλλά λένε το εξή: Μην τη πει τίποτα. Απλά να ξέρει και ο μπαμπά. Στα δύσκολα μπαίνει και ο μπαμπά μέσα. Λοιπόν, δεν έπρεπε να το πει και μου κάνει εντύπωση πω δεν ξέρει του γονεί σου πώ να το αποφύγει. Γιατί εγώ σταμάτησα να λέω πράγματα στη μάνα μου από τα 14. Κατάλαβα δηλαδή ότι δεν πάει πουθενά. Και αντί να, να με καλύψει κάπου, να μου δώσει κάποια συμβουλή, άρχισε να μου λέει μόνο τα αρνητικά. Καταιγισμό. Πώ γίνεται να έχουν άποψη και γούστο πάνω στα δικά μου αν δεν κάνει κάτι παράνομο, δεν έχει κανεί δικαίωμα να σου πει. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό ή είναι κακό παιδί. Έτσι ε, θα το καταλάβει μόνο σου. Τι είσαι, δηλαδή, Ουγγανό. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι είπα να πει. Θα περιμένα να, να, να για να βγει με κάποιον. Μιλάμε για πολλή επαρχία. Μιλάμε ότι οι γονεί σου είναι με αυτή τη λογική, α πούμε. Πώ ζει όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω καταλάβει. Μου κάνει λίγο εντύπωση εμένα αυτό το πράγμα. Σε αυτή την περίπτωση όμω και πάλι θα σου πω ότι πρέπει λίγο να διαχωρίσεις τη σχέση σου και το πόσο σε επηρεάζει η άποψη των γονιών σου γιατί είσαι ενήλικας άνθρωπος που μπορείς να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό σου και να ξέρεις καλύτερα μέχρι να μην ξέρεις. Δηλαδή, αν αυτό σου γυρίσει μπούμερεν και τελικά είναι ένα κακό παιδί εντό εισαγωγικών που δεν ξέρω και τι, τι σημαίνει το κακό παιδί πια, θα το μάθεις. Και ξέρω εγώ, έχεις μία αντίληψη, να πεις όχι δεν μου αρέσει αυτός πάω παρακάτω το ότι μπλέκονται οι γονείς σου τόσο έντονα με μηνύματα με βρισχές τι νοείς και απειλές ότι τι θα γίνει δηλαδή θα σου λέγω ότι για να ξεμπλέξεις πες ένα πολύ ωραίο ψέμα φτιάξτε ένα πολύ ωραίο ψέμα και οι δύο για να του κλείσετε το στόμα, για να μην σε πρίζουνε. Γιατί οι γονεί δεν θα σταματήσουν να σε πρίζουν γενικότερα, θα συνεχίσει αυτό το πορπούρο. Και αν επηρεάζουνε, που δεν υπάρχει παιδί που δεν τον επηρεάζουν οι γονεί του, και αρνητικά και θετικά, θα σου πρίξουν τα σκότια. Κάθε τρει και λίγο θα έρχεται ένα μήνυμα, θα μπορεί να εμφανιστεί καμιά μαμά με βαλιτσούλα από το χωριό, δεν ξέρω από πού, να σου μπαστεκαθεί, να, να σου λέει, να, να, να. Φαντάσου τώρα που είστε χώρια. Δηλαδή που είναι αυτό εκεί και εσύ, στην Αθήνα α πούμε, και σπουδάζει. Αν ήσασταν Άμα... μαζί, τι θα γίνει, θα σα επαρακολουθούσαν 24 ώρε το 24 να δουν τι γίνεται. Δηλαδή, πώ κόβει κάτι που δεν αρέσει στη μαμά και στον μπαμπά, που είναι σχέση και έχει να κάνει με συνέστημα. Άσε που όλο αυτό σα τροφοδοτεί περισσότερο και φουντώνει. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι δουλειά σου να αγχώνεσαι γι' αυτό και δεν είναι δουλειά του να ανακατεύονται. Όταν έχει μάθει κάπω με του γονεί, είναι δύσκολο το πράγμα. Δηλαδή ξαφνικά να του κόψει κάτι μαχαίρι. Δεν μαθαίνουν οι γονεί εύκολα. Έτσι το έχουν πάει από 0 έω 18, έτσι θα το συνεχίζουν μέχρι και στα 45. Δηλαδή, μη σου κάνει εντύπωση αν φτάσει στα 40 και πει: Α, θέλω αυτό παιδί μου, σου πει βάρη ζακιτάκι σου, γιατί έχει ξοκρύο, ή δεν μου αρέσει αυτό, δεν σου κάνει, δεν είναι καλό παιδί. Οι γονεί δεν αλλάζουν μότο, γιατί είσαι πάντα παιδί για αυτού. Οπότε, καταλαβαίνω όλο αυτό που γίνεται και που σου ανοίξανε. Καλά, Εμεί δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω ποιο λογαριασμό σου ανοίξανε και τι μηνύματα είδανε. Αλλά εγώ είχαμε ημερολόγιο. Κλίδα μπαρωμένο αυτό, άνοιγε με το λουκετάκι του. Αυτά τα παλιά τα ρομαντικά τα είχαμε. Και εμεί δεν είχαμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ξέχασα μια μέρα το ημερολόγιο μου ανοιχτό στο σαλόνι. Εγώ δεν θυμάμαι πάρα πολλά από την εφηβική μου ηλικία κτλ. Δεν θα την ξεχάσω την αγωνία που έπαθα όταν γύρισα πίσω από που είχα πάει, δεν θυμάμαι, και μπαίνω στο σαλόνι. Εκείνο ο πατέρα μου κρατάει και στην πολυθρόνα του, η μαμά μου στον καναπέ, και στη μέση. Δεν έχει αλλάξει κάτι μας στο σπίτι. Είναι το τραπεζάκι στη μέση και ένα ανοιχτό το ημερολόγιο μου στη θέση ακριβώ που το είχα παρατήσει. Με το που μπήκα, μου κόπηκε η ανάσα. Λέω Χριστέ μου, διάβασαν το ημερολόγιο θα τρελαθώ. Δεν ήξερα τι να πω. Και δεν μου λέγανε τίποτα, αλλά κράταγαν αυτό το ύφο. Κόντεψα να πεθάνω από ντροπή. Εγώ έπαθα ταραχή. Αυτοί ήταν αμήλικοι και καθόντουσαν. Έπρεπε εγώ δηλαδή να ανοίξω την κουβέντα. Και σε πληροφορώ ότι μου κροτάγανε μούρι μια εβδομάδα χωρί να μου λένε το λόγο. Αυτό είναι κανονικά ψυχολογικό bullying. Το καταλαβαίνω την οργή σου και όλο αυτό το πράγμα και είμαι μαζί σου πάρα πολύ. Κλείδωνε, βίνε, δεν ξέρω τι. Δεν είσαι η Λίλα, παιδί μου. Μην τρελαθούμε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει αν έχει προχωρήσει με αυτό το παιδί. Κάνει ό,τι θέλει. Αν είναι δυνατόν. Αν θεωρήσει εσύ ότι είναι ένα άνθρωπο που νιώθει πράγματα και τον αγαπάει οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, δεν το ξέρουμε αυτό, αν δεν το δοκιμάσουμε. Πώ θα απορρίψει κάτι επειδή σου είπε η μαμά ότι δεν. Δεν μπορώ, παιδιά. Τα με τρελάνετε. Δεν μπορώ εγώ αυτά. Εμένα μου ανεβαίνεται μέσα στο κεφάλι. Μη σα επηρεάζουν αυτά τα πράγματα. Το λέω εκ του ασφαλού και μετά από 20-40 χρόνια ψυχοθεραπεία πια. Αλλά πραγματικά είναι λόγοι που να πα μετά στον ψυχολόγο οι γονεί. Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Φαντάζομαι και αυτοί από τη μεριά του έχουν του δικού του λόγου για να στο κάνουν όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχουν βρει τον τρόπο να σε φέρουν. Αλλά μη σε επηρεάζει τόσο πολύ. Δεν είναι τη μαμά σου γκόμενο, είναι δικό σου. Α, ακούω καμπάνε. Τελείωσε ο χρόνο μα. Τελείωσε ο Δεν ξέρω, είχα να πω πολλά. Γιατί θεράζομαι τόσο πολύ, εγώ γιατί ταυτίζομαι. Ένα άλλο ένα θέμα για συζήτηση. Γιατί ταυτίζεσαι με όλα αυτά τα προβλήματα. Κάπω νιώθω ότι τα έχω ζήσει κι εγώ. Κλείς το κινητό, παιδί μου, άλλαξε νούμερο κι Που Θα του δει λογαριασμό 20 χρονών, γαϊδούρα. Φαντάζομαι εγώ τώρα. Μη θα τα απασχολεί αυτό. Κάνει τη ζωή σου και θα δει πώ θα πάει αυτό. Ελπίζω να σε βοήθησα όσο μπόρεσα. Δεν ξέρω τι να πω. Τι είναι αυτό το σβραχνά, παιδιά. Όταν γεννάνε οι άνθρωποι και μεγαλώνουν το παιδί, μετά πρέπει να το αφήνουν ήσυχο λίγο. Οι γονεί, ηρεμήστε. Το λέω κι εγώ γιατί και εγώ παιδί έχω. Θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Έχω και δεύτερο γράμμα το οποίο δεν βρίσκω. Καθίστε τώρα να δούμε. Αυτό είναι. Ναι. Λα, 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 λα. Λοιπόν, Μαρία μου, θα παρακαλούσε να μην αναφέρει το όνομά μου. Εντάξει, ωραία. Είναι 22 χρονών το κορίτσι μα. Μόλι άκουσα ένα podcast σου που έλεγε για τη σοφία που έχει αποκτήσει. Είπα να υποφεληθώ κι εγώ, μπράβο. Λοιπόν, πριν μερικά χρόνια έχασα τον μπαμπά μου και πλέον είμαι με την αδερφή μου και τη μαμά μου, η οποία ζει στην επαρχία. Ενώ εγώ με την αδερφή μου είμαστε φοιτήτρε στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε καλά, η ζωή συνεχίζεται, αλλά δυστυχώ βλέπω πω η μητέρα μου είναι ένα άνθρωπο που δεν αντέχει τη μοναξιά. Έχει λίγου φίλου, αλλά πάντα έχει στο μυαλό τη ότι εκείνοι έχουν τι οικογένειέ του και λουπού, οπότε δεν θέλει να του φορτώνεται. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό το σκεπτικό, το έχω συζητήσει πολλέ φορέ μαζί τη, αλλά δεν καταλαβαίνει. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι ότι έχω άγχο για το μέλλον, καθώ σκέφτομαι πω πάντα ελπίζω για πάρα πολλά χρόνια θα έχω τη μαμά να σκέφτομαι τι θα κάνει. Δεν ξέρω αν ακούγεται εγωιστικό, απλώ εκφράζω αυτό το βάρο που νιώθω και που μου μεταδίδει και η ίδια. Ότι π.χ., αν θέλω να ζήσω στο εξωτερικό, ίσω να μην το κάνω, ή γενικά σε κάποια πόλη αρκετά μακριά. Προ Θεού, η μητέρα μου μα προσφέρει τα πάντα και ειλικρινά τη αξίζουν τα καλύτερα, αλλά δεν μπάβει να με αγχώνει αυτό το πράγμα, καθώ δυστυχώ δεν είναι από τι γυναίκε που σκοπεύει να ξαναφτιάξει τη ζωή τη. Αντιθέτω, είναι σε μια φάση που εργάζεται, όχι καθημερινά, και δεν έχει ασχολίε. Με συνέπεια, να έχει μια πολύ μίζερη ζωή. Εδώ να πω προ το παρόν, ζει και με του παππούδε μα. Οπότε, όσο λείπω εγώ με την αδερφή μου, είναι κάπω καλύτερα τα πράγματα, ή έτσι θέλω να πιστεύω. Όσο αφορά την αδερφή μου, είναι το άκρο αντίθετο με τη μητέρα μου, με αποτέλεσμα να μαλώνουν συνέχεια και να γίνουν το κακό χαμό. Και είναι τη άποψη ότι η μαμά έχει αγκιστρωθεί σε εμά, οπότε πολλέ φορέ είναι ακόμη πιο σκληρή μαζί τη. Με αποτέλεσμα η μαμά μου να λύνει τα προβλήματά τη σε μένα. Μερικέ φορέ νιώθω τόσο μεγάλο βάρο. Ξέρω πω η μητέρα μου είναι δυστυχισμένη και δεν αντέχω. Και απ' την άλλη κάνω τη ζωή μου και νιώθω τύψει επειδή δεν την υπολογίζω. Τέλο να σου πω, όσε φορέ εγώ και η αδερφή μου τι έχουμε πει για ψυχολόγο, λέει στα δικαιολογία το οικονομικό κομμάτι κουλουπού και γενικά το απορρίπτει. Με την αδερφή μου να εκνευρίζεται με αυτή τη στάση και να μην ασχολείται παραπάνω έχοντα μια αρκετά αντιδραστική και ανώριμη συμπεριφορά, αν και είναι η μεγαλύτερη. Είναι αλήθεια πω αυτέ οι δύο δεν ταιριάζουν, το αναγνωρίζω κι εγώ. Επομένω, ξέρω πω φεύγει το μεγάλο μερίδιο ευθύνη πάνω μου. Είναι πολλά αυτά που είχα να πω. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο περιεκτική γίνεται. Ελπίζω να διαβάζει το γράμμα μου καθώ οι απόψει γενικά με βρίσκουν πολύ σύμφωνοι. Οπότε θα ήθελα να δω πώ το χειρίζω σου να εσύ μια τέτοια κατάσταση. Σε ευχαριστώ πολύ και τα λοιπά. Τι μου λε, βρε κορίτσι μου. Εσύ έχει αποφασίσει λοιπόν να θυματοποιηθεί και να βγάλει εσύ το φίδι από την τρύπα. Υπάρχει μια φοβερή ταινία. Πώ μου ήρθε αυτό, Χριστέ μου, τι συνειρμού κάνω. Υπάρχει μια φοβερή ισπανική ταινία, η οποία είναι πάρα πολύ παλιά, είναι του 90 δύο, τρία, τέσσερα, κάτι τέτοιο. Είναι και νομίζω, λέγεται Κομουάγου Αν Τσοκολάτε, Σοκολάτα σε καυτό νερό είναι ο ελληνικό τίτλο, που δείχνει παλιά στο Μεξικό οικογένειε, α πούμε, που η μάνα έχει τέσσερι κόρε και πρέπει να παντρευτούν με σειρά ηλικία και τα λοιπά, και μένει κάποια μία, η μικρότερη, θα μείνει, δεν θα παντρευτεί, θα είναι ανήπαντρη και θα την φτάσει μέχρι το θάνατό τη, α πούμε, να την προσέχει. Και βέβαια αυτή είναι που ερωτεύεται. Και αναγκάζεται να μείνει δίπλα στη μάνα, ξέρω εγώ, ενώ θέλει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι και κοινωνία τέτοια, και είναι πολύ μητριαρχική οικογένεια, αυτή είναι άλλο πράγμα. Κάπω συνειδημικά, γιατί μου ήρθε μεν αυτό. Πώ αποφάσισε να θυματοποιηθεί, α πούμε, και να βγάλει το φίδι από την τρύπα για τη μάνα σου, η οποία είναι φαντάζομαι μια μεγάλη γυναίκα. Και σαφέστατα μπορεί να έχει ανάγκη τα παιδιά τη γιατί έχει χάσει τον άντρα τη. Αλλά να σου πω κάτι. Γιατί εσύ δηλαδή να χαλάσεις τη δική σου ζωή. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό πας και κάνεις έτσι. Λίγο χαλάς τη δική σου ζωή και μιλάμε τώρα ότι είσαι 22 Δηλαδή την καλύτερη φάση που πρέπει να είσαι τρεις και διοχορεύουν με τις σπουδέ σου, με τις βόλτες σου, με τους φίλους σου και έχεις στην άκρη του μυαλού ένα άγχος, τη μαμά μου, Τη μαμά μου. Αν η μαμά σου έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να φτιάξει τη ζωή τη, αν η μαμά σου έχει αποφασίσει να μιζεριάσει και περνάει κάποια μήνυκα τα φλιψούλα μου, κάνει αυτό. Γιατί μένει και με του γονεί τη η γυναίκα, φαντάσου δηλαδή σε τι κατάσταση πρέπει να είναι, που δεν ξέρω πώ τα πάνε. Μπορεί να τα πάνε και τέλεια. Αλλά αν είναι αυτού του ύφου, δηλαδή ότι θα κάτσω να μην ζεριάσω, δεν θα ξαναφτιάξω τη ζωή μου, δεν θα ξαναγνωρίσω κανέναν άντρα, τελείωσα. Δεν μπορεί να πει στη μαμά σου, έλα, μαμά, αντί σου θα πάμε να πιούμε ποτό, να δούμε γκόμενου. Δεν είστε φίλε. Είναι μαμά, κόρη, είναι πολύ διαφορετική σχέση. Πέρα από κάποιε επισκέψει, από να τη δώσει χαρά, μόνο αυτό μπορώ να σου πω. Και να σφέρει εσύ τη δική σου ενέργεια, η οποία να είναι up, για να χαρεί μέσω εσού, γιατί αυτό που παθαίνουν οι μαμάδε, δεν το έχω πάθει η Παναγία μου, αλλά αυτό που παθαίνουν οι μαμάδε είναι ότι ζουν μέσα από τα παιδιά του. Δηλαδή, αν εσύ βγει και περάσει ωραία και έχει πάρει ένα ωραίο καινούριο φουστάνι και έχει βαφτεί και έχει φτιάξει τα μαλάκια σου και πα και τη πει: Μαμά μου, τι ωραία αυτό, πάω μια βόλτα, θε να πάω να φάνω με ένα αυτή θα χαρεί, δεν θα έρθει. Θα χαρεί που θα κάθεται σπίτι και θα περνάει ωραία που περνάς εσύ ωραία. Μιλάμε δηλαδή, για μεγάλη κατάσταση αυτό. Το παθαίνουν οι μαμάδε αυτέ τι φάσει, που τα παιδιά του αναξιτοποιούνται και φεύγουν α πούμε από το σπίτι. Δεν σου λέω ότι είναι καλό, είναι ένα κομμάτι. Η μαμά πρέπει να πάει σε ψυχολόγο. Αν δεν θέλει να πάει, είναι δικό τη θέμα. Εσύ γιατί θα μιζεριάσεις που η μαμά σου αποφάσισε να πέσει στα τάρταρα. Το καταλαβαίνω ότι στεναχωριέσαι. Θα χαλάσει τη ζωή σου. Σε καμία περίπτωση. Και είμαι πολύ απόλυτη με αυτά τα θέματα. Μπορεί να είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Αλλά παιδιά, τη ζωή μα τη φτιάχνουμε. Είναι επιλογή μα που φτιάχνουμε τη ζωή μα. Δηλαδή, κι εγώ μπαμπά, και εγώ χάσει τον μπαμπά μαμά μου είναι μόνη τη. Και τη το έχω κάνει όσο μπορώ πιο ξεκάθαρο. Δεν μαθαίνουνε. Δεν μπορεί να ζει μέσα από μένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει τι φίλε, θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί και είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική σου τη μαμά, φαντάζομαι. Και κάνει τη ζωή τη. Όχι, δεν μπορεί να είμαστε έτσι. Γιατί ούτε εγώ ταιριάζω με τη μαμά μου. Και δεν είναι περίεργο. Μην τη λε γαϊδούρα την αδερφή σου. Άμα δεν ταιριάζει με έναν άνθρωπο. Εγώ δηλαδή υποφέρω. Μπορεί να θέλω να ταγκώσω το λαιμό, α πούμε. Όμω. Την αγαπάω, είναι μάνα μου, αλλά δεν ταιριάζουμε, τι να κάνουμε τώρα. Εσύ, δεν ξέρω γιατί έχει πάρει το ρόλο τη καλή αδερφή που θα τα πούμε όλα και κάτι πρέπει να κάνω για τη μαμά μου. Ω, oh, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για κανέναν. Μόνο για τον εαυτό σου μπορεί να κάνει. Τι θα κάνει για τον άλλον. Έλα, μαμά μου, σήκω να βγούμε μια βόλτα. Έλα, μαμά μου, πόσε φορέ μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα ζει τη ζωή τη μάνα σου, Όχι. Όχι. Θα το καταλάβει κάποια στιγμή μόνη τη. Και δεν είναι ότι παρατάω, μην έχει και αυτό. Την τύψη. Τι τύψει είναι αυτέ. Περνά εσύ καλά και σκέφτεσαι τη μαμά σου είναι μόνη τη. Είναι επιλογή τη. Είναι επιλογή τη να μην πα στον ψυχολόγο, είναι επιλογή τη να τα λαμυζεριάζει, είναι επιλογή τη που είναι με τι γιαγιάδε και του παππούδε, α πούμε. Είναι επιλογή τη. Δεν φταίει εσύ που αυτό κάνει, ούτε είσαι υπεύθυνη να την τραβήξει από αυτό. Μέχρι ενό σημείου εννοώ. Δηλαδή, ναι, αν μπορεί να κάνει κάτι, ό,τι περνάει από το χέρι θα το κάνει. Μέχρι το σημείο που δεν βάλε τη δική σου ψυχολογία και η ελευθερία σου κάποιοι άνθρωποι πέφτουν στο μαύρο λάκκο, ρε παιδάκι μου, και κάθονται. Ξέρει πόσο βολικά είναι στο χάλι. Είναι πολύ βολικά να λε: Είμαι χάλια. Είμαι χάλια. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι πολύ βολικά. Ξέρει τι ξεβόλεμα είναι από τη μάνα σου που να σηκωθεί να φτιάξει τα μαλλιά τη και να πει: Θα βγω έξω να πιω ένα ποτό. Ξέρει τι ξεβόλεμα είναι αυτό ψυχολογικά. Μέσα στο κεφάλι. Δεν είναι σε φάση να θέλει. Άμα τη έρθει η διάθεση να θέλει, θα το κάνει από μόνη θα το κάνει από μόνη τη. Δεν μπορεί να τραβήξει έναν άνθρωπο από το βούρκο. 99% ο άνθρωπο αυτό σου κάνει θα σε φέρει κάτω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν είσαι γαϊδούρα, δεν είσαι ενέστητη. Είναι ενήλικα. Είναι η μάνα σου. Αυτή πρέπει να προσέχει ένα λογικά. Να έχει το νου της, να αναλέψει όλο αυτό. Όχι εσύ. Επίση, δεν σημαίνει ότι οι γονεί μα πρέπει να μα αρέσουν 100% και να συμφωνούμε μαζί του. Έχουμε πάρει κάποια κομμάτια, κάποια άλλα είναι δικά μα, κάποια άλλα είναι του μπαμπά μα, δεν, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι ένα άνθρωπο. Έχετε κάποια απόσταση κάποια χρόνια. Προσπαθείτε να βρεθείτε μερικέ ώρε, να επικοινωνήσετε και ο καθένα μετά στη ζωή του. Θα κάθομαι εγώ να σκέφτομαι μετά τη μάνα μου, αν είναι μόνη. Τι λε, παιδί μου, στα 22 και να έχω άγχος. Όχι, είναι επιλογή τη. Πίστεψε με ότι θέλει να είναι σε αυτή τη φάση. Είναι καλύτερο αυτό που κάνει ο αδερφή σου να μπει μέσα και να τα κάνει λαμπόγιαλο, να την πάρει από το μαλλί να τη σηκώσει. Αλλά και πάλι δεν λειτουργεί γιατί έχω κάνει εγώ αυτό. Εγώ απείλησα. Δεν υπάρχει. Αν ξαναδώ μούτρα, χωρί λόγο, υπάρχει κόσμο που είναι άρρωστο, παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι, διαλυμένε οικογένειε, υπάρχουν σφαγέ, υπάρχουν αρρώστιε. Και έχει υγιεί γονεί. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά τι είναι αυτό, τελείωσε η ζωή, έχασε τον άντρα και γι' αυτό, α πούμε. Το καταλαβαίνω. Μέχρι ενό σημείου. Όχι. Πολύ αυστηρή εγώ είμαι σήμερα. Μην τα σκέφτεσαι, αγάπη μου, όλα αυτά, γιατί θα γεράσει πριν τη ώρα σου. Αλήθεια το λέω. Όταν πέφτει η δεν είναι μόνο το ερωτικό, είναι όλο. Γερνά. Εντάξει, να τρομάξω λιγάκι. Πώ νομίζετε ότι εγώ είμαι νέα ακόμα. Δεν με αφήνω λίμπιντο να πέσει. Μέσα στην τρελή χαρά και την αισιοδοξία και θετικά πάντα. Ελπίζω να σε βοήθησα και να μην έπαθε χειρότερη απελπισία, γιατί μπορεί να ήμουν λίγο σκληρή. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Και πώ να την αλλάξει. Παιδιά, τελείωσε ο χρόνο, ε. Ξέρω γιατί φουντώνω κάθε φορά εγώ παθαίνω αυτό. Νομίζω τελειώσαμε. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Αναλογιστείτε ότι δεν είναι επιλογή μα οι γονεί μα, ούτε τα παιδιά μα είναι επιλογή μα. Δεν έχουμε καμία σχέση. Μπορεί να είμαστε σε μια οικογένεια κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να μην ταιριάζουν καθόλου, να μην συμπαθιούνται ή να είναι οι πιο αγαπημένοι. Το ίδιο με του φίλου. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει το ίδιο αίμα, ρε παιδί μου, ότι τα κοινιάσουμε, θα πάθουμε τα ίδια. Τι είναι αυτό. Στα χωριέσαι, αλλά και για το φίλο. Θα αλλάξω εγώ τη ζωή μου για τον κολλητό μου, α πούμε. Για οποιονδήποτε Για τον κόμενο, όχι. Όχι, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα θα πω άλλα. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν σα ικανοποίησα. Πολλά τα θέματα με του γονείς τελευταία μου έρχονται. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Οι ψυχολόγοι έχουν πλουτίσει από τα θέματα που έχουμε όλοι με του γονεί μα. Τα κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Αυτή ήμουνα. Είμαι η Μαρία Ζουλαμού, ακούστε το podcast, θα ξέρει η Μαρία, θα ξανάρθω την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά, το νου σα να προσέχετε και... Αν θέλετε να ακούσετε και άλλα podcast, πείτε στο pod.gr και ακούστε μας. Σας φιλώ. Κούλβιτ. Cool Επιθυμία για ζωή. Χωρί συντηρητικά και τεχνητά αρώματα. Χωρί προσθήκη ζάχαρη. Χωρί γλουτένη. Με ελάχιστε θερμίδε. Σε τρει υπέροχε γεύσει. Κούλβιτ cool Sport. Με γεύση ανανά, μπλούμπερι και passion fruit. Cool Κούλβιτ Balance. Με γεύση μάγκο, γουάβα και ακτινίδιο. Κούλβιτ cool Active. Με γεύση πορτοκάλι, κίτρο και άρωμα κουφοξιλιά. Κούλβιτ. Cool Επιθυμία για ζωή. Το καλό να ακούγεται.